ο τίτλος ομιλίας μπορούσε να είναι και αυτός που φαίνεται σε αυτή τη διαφάνεια. Δηλαδή, «Έγκυς Διφόρ, συνδεόμενη νόσος». Γιατί πρόκειται για μια πολυοργανική, συστηματική, παθολογική εκδήλωση. Και η χολαγίδα για πατριατίδητα είναι η τοπική εκδήλωση από την περιοχή του Ήπατος, γι' αυτό και ο τίτλος στο πρόγραμμα είναι «Έγκυς Διφόρ, χολαγίδα πατριατίδητα». Και αυτό είναι ένα νόσημα που αναγνωρίζεται τα τελευταία χρόνια και κυρίως στην Απανατολή και την Ιαπωνία κυρίως. Και φάνηκε στην αρχή σαν να είναι νόσημα αυτών των περιοχών. Αλλά αυτό οφείλονταν στην μη αναγνώριση του νοσήματος, όχι στην μη ύπαρξη. Και τελευταία υπάρχουν πολλές αναφορές και από την Ευρώπη και από την Αμερική, που φαίνεται λοιπόν ότι σήμερα αυτό το νόσημα έχει μια παγκόσμια κατανομή. Και όσο αναγνωρίζουμε περισσότερες εντοπίσεις σε διάφορα όργανα, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ασύνηθες όσο θεωρούνταν πριν. Και είναι ένα νόσημα που αφορά κυρίως άντρες. Μέχρι 86% αναφέρονται στις ιδέες άντρες. Και η ηλικία τους επίσης είναι προχωρημένη. Από μέση ηλικία 60 ετών δεν έχω βρει αναφορά σε παιδιά. Θα μας πει η Γιοντζίνα μετά, ίσως αν υπάρχουν παραδείγματα και σε νέες ηλικίες. Και το κύριο νόσημα στο οποίο αναφέρθηκε στην αρχή αυτή η οντότητα, το κύριο όργανο ήταν το πάνκρεας. Και είναι αυτό που έχει ονομαστεί αυτάνωση παγκρεατίτιδα. Και αναγνωρίζεται όλο και σε αυξανόμενη συχνότητα. Στην Ιαπωνία είναι μια περίπτωση σε 100.000. Και έχει χαρακτηριστικά και κλινικά και μορφολογικά και ιστολογικά και ανοσολογικά στοιχεία. Οι κλινικές εκδηλώσεις αφορούν κυρίως ένα κοιλιακό πόνο που δεν είναι πολύ ισχυρός και το κύριο έβριμα είναι ο ίκτυρος, αποφρακτικός ίκτυρος που πολλές φορές φαίνεται ότι οφείλεται σε καρκίνο του παγκρέατος. Και μπορεί να αναγνωριστεί απεικονιστικά και παγκρεατική μάζα. Και βλέπετε εδώ ένα πάνκρεας που αφαιρέθηκε γιατί υποπτεύονταν νεόπλασμα και αυτό είναι το έβριμα που η ιστολογία εξέδωσε έδειξε ότι πρόκειται για αυτή την IgG4 συνδόμενη νόσο. Απεικονιστικά λοιπόν το πάγκρεας φαίνεται είτε διωγγωμένο διάχυτα που είναι το κύριο έβριμα, είναι αυτό που λέμε πάγκρεας σαν λουκάνικο με ασάφεια στα όρια του, είτε μπορεί να αναγνωριστεί και κάποια μάζα. Αλλά υπάρχουν και αλλοιώσεις που φαίνονται στους παγκρεατικούς πόρους. Εδώ είναι ένας φυσιολογικός, εδώ είναι τοπική μια μικρή στένωση, εδώ είναι μια κατατόπου στένωση και εδώ είναι μια διάχυτη στένωση σε όλο τον κύριο παγκρεατικό πόρο. Και αυτό βέβαια φαίνεται τώρα. Και το κύριο έβριμα στην απεικονιστικά είναι στην αρσιπή, στην αμαρσιπή, που φαίνεται αυτή η στένωση εδώ του πολυδόχου πόρου, εκτεταμένη στένωση, ενώ εδώ έχει τοποθετηθεί μια ενδοπρόθεση και έχει πολλαστασταθεί από το έβρος. Το κύριο έβριμα διαγνωστικά είναι η ιστολογική εξέταση, που μπορεί να ληφθεί η βιοψία του παγκρέατος με ένα ενδοσκοπική υπερηκογράψη και το χαρακτηριστικό είναι η διήθηση από κύτταρα, λεμβοκύτταρα και πλασματοκύτταρα, που είναι θετικά σε ποσοστό 10% και πάνω κατ' οπτικό πεδίο σε IgG4 ανοσφαιρή. Εδώ είναι ένας λάσσον παγκρεατικός σπόρος με το δείχνα που βλέπετε από τα χαρακτηριστικά στα κύτταρα. Και μεγάλη σημασία που έδωσε και το όνομα σε αυτήν την οντότητα έχει η ανοσφαιρίδη IgG4.
και αυτή φυσιολογικά αποτελεί το 5-6% της IgG. Και είναι 135 μιλιγκράμμ σε αναδιέρ. Και αυτό βρίσκεται πάνω από 80% των περιπτώσεων με αυτή την νόσο. Και δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του πόσο ψηλή είναι η IgG4 με τη δραστηριότητα της νόσου. Βέβαια είναι τόσο υψηλότερη όσο περισσότερα όργανα συμμετέχουν στο σύνδρομο. Και συνήθως μετά από τη θεραπεία για την οποία θα μιλήσουμε, πέφτει αυτό το επίπεδο. Επομένως, σε επίπεδα τέτοια, 135 και πάνω, έχει υψηλή ευαισθησία 90% και ειδικότητα 60%. Χαρακτηριστικά όμως βρίσκεται τιμή πάνω από το διπλάσιο του φυσιολογικού. Και τότε βέβαια η ευαισθησία πέφτει αρκετά. Και υπάρχουν πολλές μελέτες που έχουν οδηγήσει σε κάποια διαγνωστικά κριτήρια. Αυτά που έχουν επικρατήσει και εφαρμόζονται παγκόσμια είναι τη Mayo Clinic και αποτελούν την συμβατή ιστολογία που περιλαμβάνει αυτή τη διήθηση από λεμφοκύτταρα και πλασμοκύτταρα θετικά σε IgG4, μια ίνωση που είναι χαρακτηριστικό σημείο και αναπτύσσεται με στρομβυλοειδή τύπο και επίσης θρομβοφλεβική θρόμβηση. Η συμβατή παγκοσμιωτική απεικόνηση είναι στα κριτήρια, η αυξημένη IgG4, η συμμετοχή βέβαια άλλων οργάνων που θα πούμε σε λίγο και η ανταπόκριση στη θεραπεία. Ένα από τα κύρια όργανα που μετέχουν σε αυτό το νόσημα είναι τα χοληφόρα, σε ποσοστό πάνω από 80%. Υπάρχει παλιά, αν δημοσιεύεις άλλες, όπως αυτή, που σίγουρα ίσως θυμούνται οι προσεκλημένοι μας, αυτή την River Unit του Kings, που τότε είχαμε περιγράψει το 75 περιπτώσεις σε δύο αδερφές που είχαν χρονία ποτριατίτιδα, συντηρητική οφαλακίτιδα και σύνδρομο ξηρότητας. Και περιγράφηκε όπως το βλέπετε στον τίτλο. Πιθανόν είναι από τις πρώτες περιπτώσεις συνδυασμού IgG4 φωλακίτιδας και φτάνωσης παγκρεατίτιδας. Φυσικά τότε ούτε κορτιζόμενο τους δώσαμε, ξέρουμε και ένα άλλο κριτήριο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση για μελέτη του ύπατος θεωρεί σαν καλύτερο όρο για το νόσημα την IgG4 associated cholangitis. Ενώ σε ένα συνέδριο που έγινε για τη γενικά IgG4 συνδόμενη νόσο στην Αποανατολή, χρησιμοποιήθηκε ο όρος IgG4 related sclerosis cholangitis. Εμείς ακολουθούμε τον πρώτο. Τι συμπτώματα μπορεί να έχει ένας άρρωστος με αυτό το νόσημα? Συνήθως έχει ίχτυρο, είναι το πιο συχνό έβριμα. Μπορεί να έχει απώλεια βάρους και έχει ένα πόνο καμιά φορά, ο οποίος δεν είναι ισχυρός. Μπορεί να έχει εστιατόρια, μπορεί να έχει αναπτύξει και πρόσθετα διαβήτη, αλλά αυτό οφείλεται πιο πολύ στη συνύπαρξη και αυτοάνωσης παγκρεατίτιδας. Βέβαια, χαρακτηριστικά ευρήματα έχει η RCP, η MRCP. Εδώ βλέπετε την στένωση στο χοληλόχο χώρο, έχει και στένωση και κοντά στην πύλη του ύπατος, έχει και στένωση του παγκρεατικού χώρου. Εδώ είναι συνύπαρξη στο δύο νοσημάτων. Επομένως, τα διαγνωστικά κριτήρια της IgG4 χοληλόχου είναι αυτή η απεικόνηση του χοληλόχου δέντρου, που είναι προηγουμένως. Κυρίως η στένωση είναι στο κάτω άκρο, πιο χαρακτηριστικά. Είναι η αυξημένη IgG4, είναι η συνύπαρξη παγκρεατίτιδας ή άλλης θετικής αγνώσης, είναι η ιστολογική εικόνα, το τείχομα του χοληλόχου χώρου είναι παπαχισμένο. Και αν μπορέσουμε και έχουμε βιοψία από εκεί, που είναι δύσκολο με την RCP, δεν έχει αρκετό υλικό, αλλά με τα νέα εργαλεία που παίρνουμε καλή βιοψία, μπορεί να βρούμε αυτή την ίδια εικόνα που είδατε προηγουμένως. Και είναι και ανταπόκριση βέβαια στη θεραπεία με το κορτιστοειδή. Το κυριότερο πρόβλημά μας διαγνωστικά είναι να ξεχωρίσουμε αυτή τη νέα οντότητα είτε από πρωτοπαθή σχετική χολεγίτιδα και κυρίως από χολάγιο καρκίνο.
Και τα κύρια διαγνωστικά στοιχεία που πρέπει να μας βοηθάνε είναι ότι από τη συνική προλογίδιο εκεί υπάρχει μια υπεροχή των ανδρών 2-1 που δεν συμβαίνει συνήθως άλλα αυτοάνωσα νοσήματα. Αλλά εδώ υπερέχουν οι άντρες 2-1. Εδώ όμως οι άντρες υπερέχουν 8-1. Ναι, τη φόρμα. Η ηλικία είναι διαφορετική. Η πρωτοπαθής κρυβολογίτη είναι πιο πολύ νέων ηλικιών. Ενώ εδώ είπαμε είναι πάνω από τα μέσο όρο 65. Η παρουσία φλεγμονώδου νόσου φλεγμονώδου. Ένα κλασικό στοιχείο στην πρωτοπαθής κρυβολογίτη είναι που είναι 80% και ίσως και παραπάνω. Και εδώ υπάρχουν αναφορές, αλλά δεν φτάνουν πάνω από το 10-15% στην αιτησιφόρο κολεγγύτητα. Και πάντα βέβαια το πρόβλημα είναι να αναγνωρίζουμε σαφώς αν είναι το ένα ή το άλλο νόσημα. Σε πολλές περιπτώσεις πρωτοπαθούς κρυβολογικής κολεγγύτητας είναι μάλλον αιτησιφόρο κολεγγύτητα, γιατί και το IgG4 είναι αυξημένο μέχρι 10% και στην πρωτοπαθή σφυρική. Η συνύπαρξη παγκρεατικής νόσου ή άλλων οργάνων νόσο είναι πολύ θετική στην τι περιγράφουμε. Εδώ, εδώ είναι σπάνια. Το κολαγίου καρκίνωμα είναι μια κλασική επιπλοκή της πρωτοπαθούς σφυρικής κολεγγύτητας. Εδώ δεν υπάρχει. Συνολική άλλο οργάνων είπαμε. Και τα ευρήματα εντάξει δεν ενδιαφέρουν πολύ. Απλώς στη σχετική χολαγίδα την πρωτοπαθή έχουμε κομολογηθεί τη μορφή με στενώσεις και διατάσεις, ενώ εδώ κυρίως υπερέχουν οι στενώσεις και όπως είπαμε πιο χαρακτηριστικά στο κάτω άκρο του κουλιδού του κόμματος. Και βέβαια αν έχουμε βιοψία, εδώ υπάρχουν τα χαρακτηριστικά ευρήματα όσον αφορά τα κολεσμοκύτταρα και τα λιμφοκύτταρα. Και η ανταπόκριση στα κουλιδού είναι μόνο για την αιτησιφόρο κολαγία. Επομένως είναι ένα νόσημα, μια νέα οντότητα θα την έλεγα, αρκετά ελκυστική για τον ερευνητή ιδίως της παθολογίας αυτών των περιοχών, που μπορεί να συνυπάρχει συνήθως με αυτοάνωση προτεραιότητα, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και μετά από αυτή ή χωρίς αυτή. Και πρέπει πάντα να προσέχουμε, να αποκλείσουμε την παρουσία του κολάγιου του καρκινώματος. Αν βέβαια έχουμε μια καλή βιοψία, αυτό μας βοηθάει πολύ. Αν έχουμε επίσης αυξημένο 19C19-9, και αυτό επιμένει μετά την αποσυμφόρηση που θα γίνει με ένα στέντ, και αυτό είναι υπέρ του κολάγιου καρκινώματος. Και ποτέ δεν πρέπει να δίνουμε θεραπεία, ιδίως με κορτικοειδή, αν δεν έχουμε αποκλείσει την παρουσία του κολάγιου καρκινώματος. Γενικά λοιπόν είπαμε ότι είναι ένα σύνδρομο που αφορά πάρα πολλά όργανα. Τα πιο συχνά είναι, πέρα από τα δύο που περιγράψαμε, είναι τυχώς η αλλαδινίτιδα και η δεύτερη αλλαδινίτιδα, η οποία στην περιτονιακή ίνωση, η σωληνεριακή διάμεση νεφρίτιδα ή μερνόντης πολλαφίγνω είναι το πνεύμονα η διάμεση πνευμονίτιδα ή η διηθήματα, είναι η λεμφαδενοπάθεια, είναι η αντισυφόρη πατοπάθεια, είναι μια οντότητα που μοιάζει με αυτοάνωση υπατήτιδα, είναι αυτή η οφθαλμική ψευδόγγη που συνήθως γνώσουν δακτικά σαν λεμφώματα, αλλά και ορτίτιδα και περιορτίτιδα και θηροειδίτιδα και υποφυσίτιδα, παγκυμιδίτιδα, προστατίτιδα, περικαρδίτιδα. Όλα τα όργανα μπορεί να συμμετέχουν σε αυτό το και χαρακτηριστικά στοιχεία τους είναι αυτή η λεφοκοσμοκυριακή διοίκηση με θετικά σε IgG4 κύτταρα που συνδέεται ιστολογικά από ίνωση με στρογγυλιδή ανάπτυξη και αποφασιστική φλεβίτιδα και τα αυξημένα επίπεδα IgG4 στον ορό, τα οποία μόνο τους βέβαια αυτά δεν μπορεί να βοηθήσουν στη διάγνωση. Αν έχουμε χαμηλή IgG4 στον ορό, πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε βιοψία στον ιστό προσοχή. Και η απεικόνηση με οξυνική, μαγνητική, PET
δείχνει διάχυτη η εσωτερική δύναμη της ποσότητας του οργάνου και μας βοηθάει και στην εκτίμηση της έκθεσης της νόσου. Κάποια χαρακτηριστικά έτσι στο λογικά, εδώ είναι από ξέλα δενίκητα και βλέπετε τη μείωση και τη διήθηση των οικητάμων. Εδώ είναι από μακρυγικό αδένα, φαίνεται πολύ πιο χαρακτηριστικά. Ένα πρόβλημα είναι διαφορετική διάγνωση από σύνδρομο ζόμβι. Και απλώς αναφέρω ότι το ποσοστό κλινικά της ξηροστομίας και ξηροφθαλμίας ή των αρθρογιών είναι πολύ μικρότερο σε αυτή την οντότητα. Ενώ έχει ψηλότερα ποσοστά αλλεργικής ρυθμίδας, βροχιοάσυντωση, αυτάνωσης παγκρετίτες σε άλλων νοσημάτων και χαμηλότερη συχνότητα των αυτοενισωμάτων που βρίσκουμε στο σύνδρομο ζώμη. Εδώ είναι η νεφρίτιδα που είπαμε. Η πνευμονοπάθεια είναι συχνή, συχνά συμπτωματική. Μπορεί να εμφανιστεί με βήχα, δύσπνοια, αιμόπτυση, θωρακικό πόνο και ερτινολογικά εμφανίζεται στη διάβηση πνευμονίδα, η μάζα ή και σαν πνευματικό υγρό. Και μεγάλο πρόβλημα είναι η διαφορετική διάγνωση από τις σαρκοίδεσεις, την οποία βοηθάει πολύ τον πρόχο και ψηλή κολαβάση. Εδώ είναι η εικόνα από πνεύμονα. Χαρακτηριστική είναι η λεμφαδενοπάθεια, που μπορεί να είναι και το μόνο έβριμα πολλές φορές, με μικρούς αδένες που χαρακτηριστικό έχουν ότι δεν κάνουν ίνωση συνήθως. Γι' αυτό κανείς πρέπει να το έχει πάντα στο νου του, όταν βλέπει κάποια λεμφαδενοπάθεια. Επομένως, ποιοι ασθενείς έχουν υψηλή πιθανότητα να πάσχουν από αγκιστικό συνδρόμινη νόσου? Είναι ασθενείς με παγκρετίτιδα άγνωση αιτιολογίας, είτε οξία, είτε υποτροπιάζουσα, είτε χρονία. Είναι ασθενείς που έχουν απλώς σκληρυντική κολαγίτιδα, όχι χαρακτηριστική. Είναι ασθενείς που έχουν, αυτό που λέγαμε σύνδρομο Μίκουλιτς ή Κάτνερ παλιά, με ανθρώπινη διόγκωση αλλογόνων ή νεφρικών αδένων, είναι ασθενείς με όπιστο περιτεναϊκή ίνωση, με οφθαλμικό ψευδόγκο ή πρόπτωση του οφθαλμού και επίσης ασθενείς με ανεξήγητη λευκοματουρία. Αυτοί είναι όλοι ύποπτοι να έχουν αυτό το νόσημα και πρέπει να ψάχνουν καλύτερα. Τώρα, παθογενετικά υπάρχουν διάφορες θεωρίες, υπάρχει συμμετοχή γενετική όπως τα περισσότερα νοσήματα. Θεωρείται ότι υπάρχει διαταραχή του ανοσολογικού συστήματος με ελαττωμένη λειτουργία των κατασταλτικών τάφων των φορκετάρων, με διαταραχή στον βοηθητικό τάφο των φορκετάρων. Δεν ξέρουμε το αντιγόνο. Δεν φαίνεται να έχει παθογενετική σημασία η IgG4. Γενικά είναι κάτι που ψάχνεται, δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε σε κάποια ερμηνεία που να είναι ικανοποιητική. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι και αυτό είναι ίσως ένα αυτοάνωσο νόσημα με επίθεση του ανοσολογικού συστήματος κατά των συστατικών του οργανισμού. Που δεν ξέρουμε γιατί αλλάζουν αυτά τα αντιγόνα. Μερικοί έχουν βρει σχέση με υλικοβακτηρίδιο του φλουρού. Αλλά ψάχνουμε. Η πρόγνωση είναι ασαφής. Η φυσική ιστορία δεν είναι ασαφής. Ότι συνήθως έχουμε προοδευτική προσβολή οργάνων και έχουμε μια χρόνια διαδρομή. Μερικοί ασθενείς βελτιώνονται χωρίς θεραπεία, αλλά συχνά υποτροπιάζουν. Επίσης δεν φαίνεται να υπάρξει σχέση με ανάπτυξη νεοπλασίας ή λεμφώματος. Η θεραπεία, παρότι δεν υπάρχουν μελέτες με αρκετούς αρρώστους, φαίνεται ότι τα γλυκοκορτικοειδή έχουν καλή επίδραση. Με μια προϋπόθεση να δίνονται νωρίς, όταν δεν έχει αναπτυχθεί ίνωση. Γιατί αν έχει αναπτυχθεί ίνωση, δεν κάνουμε σχεδόν τίποτα. Οι δόσεις είναι όπως σε μια αυτοάνωση πατήτητα, 30-40 μιλιγκράμμ το διοξοδόνης για κάποιο χρονικό διάστημα, με μείωση 5 μιλιγκράμμ κάθε εβδομάδα περίπου. Και συνήθως δίνουν θεραπεία για 2-3 μήνες. Οι Ιάπωνες δίνουν θεραπεία για πολύ χρόνο. Και πολλοί ασθενείς που βελτιώνονται
με τη θεραπεία που τροπιάζουν. Επομένως υπάρχει το ερώτημα αν χρειάζεται δόση συντήρηση, χαμηλή δηλαδή, δόση 5 μιλιγράμμ, φτάνει σε λίγο, πρεντιζόνη για αρκετό χρονικό διάστημα. Άλλα φάρμακα είναι η αζαθιοπρίνη που συχνά χρησιμοποιούμε σε άλλα νοσήματα για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε τη δόση συντήρηση τη πρεντιζόνη ή και το σετσέπ, το τούξιμπορ. Και όπως είπα, η θεραπεία να αρχίζει σε νωρί στάδιο και να αναπτυχθεί ύλος. Εδώ είναι μια εικόνα χολαγγίπηδας που βελτιώθηκε πολύ μετά από 3 μήνες θεραπείας. Εδώ πάλι είναι μια υποτροπή μετά από την διακοπή της θεραπείας και μετά τη χορήγηση πάλι κορτιζόνης και αζαθιοπρίνης από κατάσταση της εικόνας του πολυπόρου. Επομένως, τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε από όλα αυτά που ακούσατε? Ότι αποτελεί μια συνεχώς αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα νόσο, αυτή η συμμετοχή τόσο μεγάλη, που είναι πολλά όργανα με συχνότερη προσβολή, παγκρέατος, των πολυπόρων, των σιαλγών, των κοινωνικών δένων, των νεφρών, των πνευμόνων, των εμφαδένων, ακόμα και θυροειδής, το χασιμότο συνήθως, η αορτή, ακόμα και προστάτης και υπόφυση, δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην συμμετέχει. Τα χαρακτηριστικά τα είπαμε αρκετές φορές, είναι αυτή η παθολογική εικόνα, η αυξημένη συγκέντρωση ρητσιφόρου στο νερό και ακόμα χαρακτηριστική είναι και η ανταπόκριση στα κορτικοειδή. Και στην ιατρική υπάρχουν πολλοί που δεν τους αρέσουν οι γιατροί, όπως αυτό το Βολτέρο, ότι η τέχνη της ιατρικής είναι να διευκεδάζει τον άρρωστο περιμένοντας τη φύση να κάνει καλά την αρρώστια. Αλλά στην περίπτωση που είπαμε υπάρχουν φάρμακα και πρέπει να τα δείξουμε. Ευχαριστώ.